μετά από την έγκριση του ελεκτικού συνεδρίου της προγραμματικής σύμβασης και της δαπάνης που απαιτείται για την ανακατασκευή του λιμανιού του Λεωνιδίου, είμαστε στην τελική ευθεία. Η εκτίμησή μας είναι ότι μέχρι τα μέσα Απριλίου θα έχουμε ουσιαστικά προκηρύξει τον διαγωνισμό και μέχρι τις αρχές Μαΐου θα έχουμε και τον ανάδοχο του έργου προκειμένου να αρχίσουν αμέσως οι εργασίες, λαμβάνοντας όμως υπόψη μας τις ανάγκες που έχει το Λεωνίδη και η ευρύτερη περιοχή σε σχέση με την τουριστική καλοκαιρινή περίοδο. Θα πρέπει να ρυθμιστούν έτσι τα θέματα του εργοταξίου ώστε να μην επηρεαστεί η τουριστική κίνηση και επηρεαστεί η οικονομία, η τοπική μας οικονομία. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί πλέον το Λεωνίδιο και η ευρύτερη περιοχή αναδεικνύεται σε ένας σημαντικός πλέον προορισμός. Το λιμάνι θα βοηθήσει κατά πολύ την τουριστική εξέλιξη, θα δώσει βέβαια σημαντικά ερίσματα στους τοπικούς αλληλείς προκειμένου να νιώθουν ασφαλείς και βέβαια θα προσελκύσει και τουρίστες με γιότ και με ό,τι άλλο κυκλοφορεί στον θαλάσσιο τουρισμό. Χαίρομαι λοιπόν για αυτή την εξέλιξη. Πηγαίνουμε πάρα πολύ δυναμικά και το πολυσύνθετο του Λεωνιδίου και η προβολή όλων των εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων αλλά και της αγροτικής οικονομίας αποτελεί πλέον έναν παράγοντα ελπίδας και αισιοδοξίας ότι αυτή η περιοχή που ήταν απομονωμένη πλέον μπαίνει πολύ δυναμικά στην οικονομία, στην περιφερειακή μας οικονομία. Ο υπολογισμός του έργου είναι περίπου στα 5,5 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία ότι κάνουμε ένα καινούριο λιμάνι με όλες τις σύγχρονες υποδομές ώστε να εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες που έχει ένα λιμάνι, να έχει ελκυστικότητα απέναντι σε αυτούς που θέλουν να κάνουν χρήση και από την άλλη πλευρά να εξυπηρετούνται με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες όλοι οι πολίτες που θέλουν να κάνουν χρήση του λιμάνι. Μια πολύ σημαντική υποδομή του Δήμου μας, του Δήμου Νότιας Κοινωρίας. Ένα λιμάνι λαβωμένο εδώ και χρόνια από τα καιρικά φαινόμενα, έπειτα από δουλειά, συνεργασία, άψογη συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου, φτάνει πρώτης δημοκρατήσεως. Υπογράψαμε σήμερα την προγραμματική σύμβαση και προχωράμε άμεσα γρήγορα στις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού και έτσι λοιπόν σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στο επόμενο έτος, η πλάκα, το Λεωνίδιο, θα έχει ένα σύγχρονο λιμάνι, όχι μόνο με ολοκληρωτική αποκατάσταση, αλλά και με βελτίωση των υποδομών, της λειτουργικότητάς του και μπορούμε να πούμε και της βιωσιμότητάς του. Μία απαραίτητη υποδομή για να βοηθήσει και την επισκεψιμότητα, αλλά και την πορεία, την ανωδική πορεία που έχει πάρει ο τόπος μας, το Λεωνίδιο και η Νότια Κοινωρία. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους ανθρώπους, τους συντελεστές, τους ανθρώπους της περιφέρειας Πελοποννήσου και φυσικά τον περιφερειάρχη μας, τον Πέτρο Τατούλη, που έδωσε αυτή τη βαρύτητα και βοήθησε στο ο προϋπολογισμός αυτού του έργου όχι μόνο να υπερβεί τον αρχικό προϋπολογισμό της απλής αποκατάστασης, αλλά να υπερβεί να φτάσει σε αυτό το σημείο ώστε να είναι ολοκληρωμένο το κομμάτι αποκατάστασης και λειτουργίας του λιμένα πλάκας Λεωνιδίου. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε και να παράγουμε έργα και υπηρεσίες για τους πολίτες. Δεν στεκόμαστε στα λόγια. Δεν ήταν εύκολο πράγμα το να μπορέσω να επιτύχω αυτή τη χρηματοδότηση αυτού του έργου. Ήταν μια πολύ βαριά διαδικασία σε πολύ δύσκολους καιρούς. Αλλά η επιμέλεια και η πολλή δουλειά φέρνει τα ανάλογα αποτελέσματα. Αυτό μαζί με τα μονοπάτια που ετοιμάζουμε πλέον, αλλά και τις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι υποδομών που πραγματικά η επόμενη δεκαετία, η πρόβλεψη για την επόμενη δεκαετία για την ευρύτερη περιοχή δίνει ελπίδα και αισιοδοξία ότι αυτά που επιτυγχάνουμε τώρα θα λειτουργήσουν υπέρ των πολιτών, υπέρ της τοπικής οικονομίας, υπέρ της περιφερειακής οικονομίας. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι η συνεργασία είναι σε εξαιρετικό επίπεδο.
και ουσιαστικά δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς μεταξύ της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Το αίτημά μας για περιφερειακή διακυβέρνηση, για περισσότερες αρμοδιότητες στην περιφέρεια, για άσκηση ουσιαστικού ρόλου στα πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν, αποτελεί το βασικό μας αίτημα, είναι αυτό που υπερασπιζόμαστε μακριά από όλους αυτούς που θέλουν να εναγκαλίζονται τους κομματικούς φορείς γιατί δεν μπορούν να περπατήσουν μόνοι τους. Εδώ αποδεικνύουμε ότι αυτό το επίπεδο συνεργασίας έρχεται να προσθέσει μια άλλη φιλοσοφία στον τόπο, η οποία ουσιαστικά δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες αυτοτέλειας. Οι θεσμοί δεν πρέπει ουσιαστικά να αποτελούν το βραχείο να κανενός άλλου, ούτε της κυβέρνησης ούτε των κομμάτων, αλλά θα πρέπει να υπερασπίζονται και μόνο να υπερασπίζονται το συμφέρον των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών. Αυτό κάνουμε και εύχομαι καλή επιτυχία και γρήγορη εμπόδοση αυτού του μεγάλου στόχου για το Δήμο Νότιας Κοινωνίας, για την ευρύτερη περιοχή, αλλά κυρίως βέβαια όλες αυτές οι εγκαταστάσεις που κάνουμε, αλλιευτικά καταφύγια, λιμάνια, και στην περιοχή της Κοινουρίας και στην περιοχή της Λακωνίας, δημιουργούν ένα σημαντικό δίκτυο υπηρεσιών που θα ανεβάσει όλη την περιοχή. Είμαστε σε μια τέτοια, θα έλεγα, αντίληψη όπου η στρατηγική μας ενισχύει τον τόπο ευρύτερα χωρίς να έχει μόνο τοπικά χαρακτηριστικά. Καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για την Πελοπόννησο, για την Αρκαδία και ιδιαίτερα για την Νότια Κοινουρία, για το Λεωνίδιο και το επίνιο του Λεωνιδίου, το λιμάνι του Λεωνιδίου, στην πλάκα Λεωνιδίου. Ένα λιμάνι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την περιφέρεια Πελοποννήσου και εκεί έχουν γίνει τελευταία αρκετές εργασίες. Τελευταία έγινε ο κόμβος στην πλάκα. Φωτίστηκε ένα κομμάτι του δρόμου από το Λεωνίδιο μέχρι την πλάκα που εκεί είχαν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα. Και σήμερα ήταν μια μέρα σημαντική γιατί υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για το νέο λιμάνι του Λεωνιδίου, το οποίο είχε υποστεί μεγάλες ζημιές σε μια θεομηνία. Εξασφάλισε ο Περιφερειάρχης σε 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Και σήμερα λοιπόν είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση και πολύ σύντομα θα δημιουργηθεί το έργο ώστε να βελτιωθεί και να αποκατασταθούν όλες οι βλάβες που είχαν γίνει από τη θεομηνία. Προσπαθούμε σε όλους τους τομείς, ειδικά ο τουρισμός για την περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ένας βασικός πυλώνας ανάπτυξης και το Λεωνίδιο αποτελεί έτσι ένα σημαντικό παράγοντα για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας, όταν αυτό συνδυάζεται και με το πάρκο αναρρίχησης και με τις άλλες βελτιώσεις και τις άλλες υποδομές οι οποίες γίνονται στον τουριστικό τομέα στην Νότια Κοινουρία. Στις επόμενες μέρες θα δημοπρατήσουμε ένα άλλο σημαντικό έργο για τον Τυρό, είναι ο φωτισμός και ο φωτισμός του κόμβου του Τυρού. Ήδη υπάρχει εργολάβος για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στον κόμβο του Τυρού και τις επόμενες 10 μέρες θα έχει φωτιστεί και το λιμάνι του Τυρού, το οποίο είναι και αυτό έργο της περιφέρειας Πελοποννήσου. Όπως βλέπετε, ειδικά η παραλιακή Αρκαδία αναμορφώνεται από το Ξυλοπήγαδο μέχρι το Λεωνίδιο και μέχρι το Φωκιανό. Εκεί ο δρόμος ο οποίος συνέδεσε τον Φωκιανό με το Κυπαρίσι έφερε στην επιφάνεια όλη την Κοινουρία. Ήταν τυφλός προορισμός η Κοινουρία. Τελικά με τον δρόμο που έγινε με το Φωκιανό, που ο Φωκιανός είναι πάλι ένα σημαντικός τουριστικός προορισμός, και όλα αυτά μαζί συρθέτουν ώστε η παραλιακή Αρκαδία και η Πελοπόννησος να αποτελούν προορισμούς τουριστικούς στο μέλλον. Πασχίζουμε σε όλους τους τομείς. Είναι σε μια εποχή δύσκολη που δεν ρέει το χρήμα. Παρ' όλα αυτά, ο Περιφερειάρχης κατορθώνει και εξασφαλίζει πόρους και βλέπουμε συνέχεια πάρα πολλά έργα να δημιουργούνται. Δυστυχώς, είχαμε πάρα πολλές καθυστερήσεις λόγω των αλλαγών που έγιναν στους νόμους για τις αναθέσεις. Μας έφερε πάρα πολύ πίσω. Είναι ενταγμένα πάρα πολλά έργα στην Αρκαδία, τα οποία σιγά σιγά βρίσκουν τον δρόμο τους. Πιστεύω μέσα στο καλοκαίρι να έχουν υλοποιηθεί πάρα πολλά από αυτά. Εμείς δεν βάζουμε σαν ημερομηνία τις εκλογές. Οι εκλογές δεν μας ενοχλούν εμάς. Εμείς δουλεύουμε σαν να μην είχαμε εκλογές. Κάποιοι νομίζουν ότι τα κάνουν αυτά προεκλογικά. Δεν είναι προεκλογικά. Απλώς τώρα οριμάζει ένα-ένα έργο και έρχεται η σειρά του να υλοποιηθεί.
Δεν καταλαβαίνει οι πολίτες, πολλές φορές διαμαρτύρονται ότι καθυστερούν τα έργα. Δεν καταλαβαίνουν όμως οι πολίτες, οι οποίοι έχουν δίκιο πάντα, ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλές δυσκολίες, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να φτάσουμε στην ευχάριστη θέση να δημοπρατούμε τα έργα. Εμείς πασχίζουμε, νύχτα μέρα δουλεύουμε, μας απασχολεί ο τόπος μας, είμαστε αφοσιωμένοι στο έργο μας και γι' αυτό λοιπόν δημιουργούνται τόσα πολλά έργα στην Αρκαδία και στην Πελοπόννησο γενικότερα. Χρόνων ξέρουμε ότι ο πλούτος ερχόταν από τη θάλασσα. Και ιδιαίτερα μια περιοχή όπως είναι το Λεωνίδιο, που είχε μεγάλες σχέσεις με την πόλη, όλα γλώσσαν από τη θάλασσα και ήταν ένας οικισμός τότε πολύ βαρύς, όπως είχαν κάνει και πολλά, είχαν δώσει πολλά χρήματα στον αγώνα, από τις Παναγιώτης κλπ. Κλπ. Σήμερα είμαι τυχερός που υπογράφω το τελευταίο λιμάνι της Αρκαδίας, γιατί ήμουν πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Αρκαδίας, τώρα έχω γίνει πρόεδρος Νότιας Κοινοβίας Λιμενικού Ταμείου, όπως του Άστρους, του Τυρού, της Αμπατικής και του Λεωνιδίου. Αυτά είναι τα έργα που δεν κάνει ο κύριος Στατούλης και η περιφέρεια Πελοποννήσου. Δυστυχώς, για μερικούς, δεν μιλάω πολιτικά, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, αυτά που έχουμε δει εμείς στην Νότια Κοινουρία και στην Κοινουρία και στην Αρκαδία, που είμαι εγώ και γυρίζω, δεν τα έχω δει πουθενά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Στατούλη, τον περιφερειάρχη μας, ο οποίος έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στην περιοχή μας και είμαστε περήφανοι που έχουμε έναν κοινουριάτη περιφερειάρχη. Ευχαριστώ. Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και μια σημαντικότατη περιοχή για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου. Η Περιφερειακή Αρχή και η Παράταξη της Νέας Πελοποννήσου έχει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό ανάπτυξης για την περιφέρεια. Το παραλιακό μέτωπο της Αρκαδίας ήταν ένας κρυφός θησαυρός που δυστυχώς δεν είχε αναδειχθεί έτσι όπως αξίζει και στην Αρκαδία και στην Πελοπόννησο. Αυτή τη στιγμή, επί της δικής μας της θητείας, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει το στολίδι στο λιμάνι του Άστρους, ότι έχουν γίνει ήδη παρεμβάσεις την ώρα που έπρεπε στο λιμάνι της Αμπατικής, ότι έχουμε συνεργαστεί και έχουμε παρέμβει ουσιαστικά ώστε να λειτουργεί το αναρχιτεκτονικό πάρκο στο Λεωνίδιο, που έδωσε νέα και μοναδική όθηση, είναι μια νέα οικονομία για την περιοχή, όπου έχουμε ήδη σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή προσπαθήσει με το Υπουργείο Πολιτισμού και έχουμε εντάξει την τσακώνικη γλώσσα και γενικότερα ό,τι αφορά την τζακωνιά, τη μοναδική στην Ελλάδα μέσα στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά και τον τσακώνικο χορό. Είναι πάρα πολύ σημαντικές υπεραξίες για την περιοχή. Έχουμε πολύ σημαντικά γεγονότα τα οποία γίνονται στην περιοχή. Το Λεωνίδιο είναι πλέον πανελλαδικά και όχι μόνο γνωστό για τις ημέρες του Πάσχα. Το Λεωνίδιο έχει το Μελιτζάζ, ένα θεσμό που επίσης γίνεται, είναι ένας από τους πρώτους θεσμούς που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και τώρα βεβαίως, στην πλάκα Λεωνιδίου, έρθει η στιγμή να γίνει ένα λιμάνι έτσι όπως πρέπει και όπως αξίζει στην περιοχή. Συνεχίζουμε με το λιμάνι που έχει γίνει στον Τυρό, ξεκινάνε και νέες εργασίες στον Τυρό και νέες προσπάθειες μάλλον για το καταδυτικό πάρκο. Είναι ένα θέμα το οποίο πολλές φορές μας έχει δημιουργήσει εμπόδια το Υπουργείο, πιστεύω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Και γενικότερα αυτή η περιοχή της Αρκαδίας για μας είναι μια υπεραξία στην τουριστική ανάπτυξη αλλά και στην αγροτική οικονομία της συνολικής περιοχής της Πελοποννήσου. Αυτά είναι τα έργα που κάνουμε, αυτά είναι τα μεγάλα, αυτά είναι τα σημαντικά, αλλά τα έργα είτε μικρά είτε μεγάλα είναι γιατί δεν μπορούμε να τα διαβαθμίσουμε, είναι έργα που αξίζουν στους Αρκάδες, στους Κοινουριάτες και στους Πελοποννήσιους πολίτες.